Θα μείνουμε σε ιατρικά θέματα και θα πάμε να καλησπέριζουμε τώρα τηλεφωνικά τον νομίατο της Περιφερειακής Ένωτας Αιρών, τον κύριο Αναστάσιο Αναστασιάδη, που είναι μαζί μας, για να δούμε το θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Έχουμε 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου. Χθες ήρθε πληροφορία και σήμερα το πρωί ότι έχουμε άλλα 2 εδώ στην Περιφερειακή Ένωτας Αιρών, τα οποία καταγράφονται στην Ροδόπολη και στο Νεοχώρι Συντικής. Κύριε Αναστασιάδη, καλό σας βράδυ. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, για πείτε μας τι γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Όπως είπατε και στο παρελθόν, βλέπουμε μία αύξηση αυτό το διάστημα και στον ιό του Δυτικού Νείλου. Κοιτάξτε, στις αίρες φέτος δείχνει με πέρυσι ότι έχουμε μια αύξηση και θα έχουμε περισσότερα κρούσματα από ό,τι δείχνει. Να πω εδώ ότι πέρυσι είχαμε 11 κρούσματα στις αίρες, με 2 θανάτους συνολικά. Ναι. Φέτος μέχρι στιγμής είμαστε στα 5 κρούσματα. Ήταν στην Ηράκλεια το 81 χρονών που δυστυχώς κατέληξε. Στο Λιβαδοχώρι 42χρονη που πάει καλά. Στο Γόνιμο που δυστυχώς κατέληξε. Και έχουμε τώρα 2 κρούσματα στο Νεοχώρι Συντικής, ο 68χρονος άντρας. Και μια γυναίκα στη Ροδόπολη 75 ετών. Άρα από τα 5 κρούσματα έχουμε 4 γυναίκες και ένας άντρας. Τα 2 τελευταία κρούσματα, να πω εδώ, στο Νεοχώρι Συντικές και στη Ροδόπολη, πάνε καλά. Ναι. Νομίζω το ένα είναι και εξιτήριο, έχει βγει. Το άλλο κρούσμα είναι, πάει καλά, δηλαδή δεν θα έχουμε πρόβλημα. Λογικά. Φέτος έχουν αντιθεί γρήγορα τα κρούσματα. Δείχνει ότι υπάρχουν κουνούπια που προφανώς μεταφέρουν τον ιό. Και δείχνει ότι, γιατί όλο τον Αύγουστο και όλο τον Σεπτέμβριο έχουμε 2 μήνες μπροστά μας, οπότε θεωρώ ότι θα έχουμε μια περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων. Θα έχουμε και άλλα κρούσματα μέχρι το τέλος της καλοκαιρινής περίοδου. Θεωρώ, μπορεί, μακάρι να διαψευστώ, αλλά μπορεί να περάσουμε και τα 15 και τα 20 φέτος κρούσματα. Κύριε Αναστασιάδη, προσβάλλει κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους. Κοίταξε. Ναι, η μεταφορά, το έχουμε πει, παρελειμμένο ιός του Δυτικού Νείλου γίνεται μέσω κουνουπιού. Ναι. Το κουνούπι παίρνει τον ιό του Δυτικού Νείλου από τα πτηνά κυρίως, από τα άγρια αποδηματικά πτηνά, αυτά που έρχονται από Αφρική κυρίως. Και ο ιός του Δυτικού Νείλου ονομάστηκε έτσι γιατί το πρώτο κρούσμα που διαπιστώθηκε ήταν στην περιοχή του Δυτικού Νείλου, στην Ουγκάντα, σε μια περιοχή. Από εκεί πήρε το όνομά του. Έρχεται ο ιός μέσω των πτηνών, των άγριων που έρχονται στις λίμνες. Γι' αυτό βλέπετε κιόλας πιο πολύ στα χωριά τώρα που έχουμε τα κρούσματα, είναι παράπλευρα της λίμνης και εκείνης, είναι κοντά στη λίμνη. Αλλά πέρυσι είχαμε, από τα 11 κρούσματα, είχαμε και στις αίρες κρούσματα. Είχαμε 3 στις αίρες πέρυσι, 7 στην Ηράκλεια, στο Δήμο Ηράκλειας και 1 στη Συντική. Φέτος βλέπουμε, έχουμε κυρίως Ηράκλεια και Συντική. Το κουνούπι τσιμπάει, παίρνει τον ιό από το πτηνό και το μεταφέρει στον άνθρωπο. Και μολύνει το άνθρωπος. Ξέρουμε ότι ένα 80% των ανθρώπων που θα τσιμπηθούν από μολυσμένο κουνούπι δεν θα εμφανίσουν καν συμπτώματα, το 80%. Το 20% θα εμφανίσει ήπια συμπτώματα, όπως λίγο πυρετό, κεφαλαλγία, αυχαιναλγία, γαστρεντερικές διαταραχές. Θα κρατήσει λίγες μέρες αυτό, έτσι θα κρατήσει 2-5 μέρες και θα υποχωρήσει. Και το 1 στα 150, δηλαδή στα 150 άτομα, το 1 θα νοσήσει με βαριά εγκεφαλίτιδα. Το οποίο θα καταλήξει στο νοσοκομείο και μπορεί να επιφέρει και το θάνατο, όπως είχαμε και τους θανάτους τους δύο. Μας κάνει εντύπωση ότι συνολικά στη χώρα είναι 10 τα κρούσματα και τα μισά, τα 5 είναι εδώ. Κοιτάξτε κύριε Κόντα, από τα 10, κάθε Πέμπτη δίνουν τα κρούσματα πανελλαδικά στο Νεοδίτη. Από τα 10, τα 3 είναι καταγεγραμμένα των Σερών. Τώρα την Πέμπτη θα βγει νέα καταγραφή. Οπότε μάλιστα, μπορεί να μην είναι 10 πανελλαδικά, μπορεί παραπάνω να είναι 15 και 20. Ναι. Οπότε από τα 10 τα 3 είναι το Σερών. Και δυστυχώς από τα 10 τα 3 που είναι το Σερών που ήταν γραμμένα, τα 2 ήταν οι θάνατοι που υπήρξαν, ήταν μόνο από Σέρες. Δεν υπήρξαν από άλλους. Θέλω να μου πείτε αν είστε και ως Περιφερειακή Ένωτα σε εγρήγορση, έχουν γίνει και ψεκασμοί επίγειοι στα σημεία, στις περιοχές, έτσι δεν είναι? Εδώ πολύ νεοχώρη, τι γίνεται? Οι ψεκασμοί ξεκίνησαν και από την περιφέρεια και από τους Δήμους από την Άνοιξη ακόμα και συνεχίζονται συνεχώς. Αλλά ξέρουμε, γιατί ξέρουμε ότι τα κουνούπια είναι δυστυχώς δύσκολο να εξελιχθούν, το ξέρουμε αυτό. Και οι ψεκασμοί που γίνανε και στα χωριά τώρα, στο Λιβαδοχώρι, ένα αέριο ψεκασμοί που γίνανε και 2 φορές δηλαδή και πύργοι, πάλι μέσα σε λίγες μέρες επανήλθουν πάλι κουνούπια. Τα κουνούπια είναι ατελείωτα, το ξέρουμε αυτά, έτσι δεν μπορούν να εξελιχθούν εύκολα τα κουνούπια. Τώρα πιο πολύ ένα αέριο ψεκασμοί γίνονται στα χωριά αυτά που φορήσαν τα κρούσματα. Πιο πολύ με την έννοια ότι να καταστραφούν τα κουνούπια αυτά που φέρουν τον ιό.
για να μην προλάβουν και μεταδώσουν και σε άλλους ανθρώπους. Αυτός είναι ο σκοπός του ένα αέριο ψεκασμού στα συγκεκριμένα χωριά. Mm-hmm. Συνεχίζονται ψεκασμοί όπως συνεχίζονται συνέχεια από την άνοιξη μετά. Τώρα γίνονται στα χωριά αυτά πιο εντατικοί και να δούμε, παρακολουθούμε το φαινόμενο. Θα πρέπει ο κόσμος να προσέχει για μένα πιο πολύ. Το βασικό είναι αυτό, εμείς να προσέχουμε πιο πολύ. Όπως και στον κορονοϊό, έτσι και στον ιό του Δυτικού Νείλου, θεωρώ ότι οι ίδιοι μας πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, πρέπει να έχουμε την ατομική ευθύνη. Τα κουνούπια, πολλά κουνούπια παράγονται στις αυλές μας, από στάσιμα νερά που έχουμε οι ίδιοι. Να προφυλασσόμαστε, να βάζουμε σίτες στο σπίτι, να βάζουμε οτιδήποτε απομακρύνουν τα κουνούπια, εντυπωσιακά ρούχα, μακριά, λευκά, δηλαδή οτιδήποτε θέλουμε να απομακρύνουμε τα ρούχα, τα κουνούπια, καλό είναι να το θαρμόζουμε για να μην έχουμε πρόβλημα. Mm-hmm. Πάμε και στο θέμα του κορονοϊού, αν μου επιτρέπετε. 121 τα νέα κρούσματα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ. Σήμερα εμφανίστηκε και πάλι ο κ. Τσιόδας μαζί με τον κ. Χαρδαλιά, έκαναν τις ανακοινώσεις. Βλέπετε μέχρι τον 15 Αύγουστο να αυξάνονται τα κρούσματα? Κοιτάξτε, έχω πει επανειλημμένα ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε κρούσματα σποραδικά. Το έχω πει από την άνοιξη, από τον Μάρτιο-Απρίλιο. Αλλά λόγω της ζέστης και ότι μένουμε πιο πολύ έξω, συναστριφόμαστε σε ανοιχτούς χώρους, δεν θα υπάρξει, θεωρώ, επιδημία αύξηση των κρουσμάτων σε τέτοιο βαθμό που να έχουμε επιδημία σε μεγάλη έντονη έξαρση. Ναι. Κρούσματα θα υπάρχουν. Και φυσικά αυξήθηκαν τα κρούσματα, θεωρώ ότι πιο πολύ από τα άτομα που ήρθαν από το εξωτερικό. Με που άνοιξαν τα σύνορα έχουν έρθει άτομα από το εξωτερικό και Έλληνες που μένουν στο εξωτερικό. Οπότε μετακινήθηκε ο κόσμος και λίγο με τους συγχρονισμούς, με τους γάμους, με τα πανηγύρια. Αυτά ήρθαν σε επαφή και είχαμε μια αύξηση των κρουσμάτων. Συν το ότι γίνονται περισσότερα τεστ τώρα από ό,τι πιο παλιά, ότι γίνονται περισσότερα τεστ και άρα μπορούν πιο εύκολα να εντοπίσουμε κάποια κρούσματα. Έχουν αυξηθεί τα κρούσματα το τελευταίο τουλάχιστον 15 ημέρο. Mm-hmm. Θεωρώ ότι Αύγουστο και Σεπτέμβριο θεωρώ ότι θα πάνε εκεί τα κρούσματα. Τώρα φυσικά με τα μέτρα που λήθησαν μπορεί να πέσουν κιόλας, αλλά θεωρώ εκεί θα κινούνται. Θα υπάρχουν σποραδικά κάποια κρούσματα, 30, 50, 100 θα κινούνται κάπου εκεί. Και σποραδικά σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Και να σημειώσουμε και τ' άλλο, και αν κάνω λάθος διορθώστε με, σήμερα ανακοίνωσε ο ΕΔΗ 121 κρούσματα. Υπάρχουν στη λίστα 2 για την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, δεν είναι καινούργια. Είναι αυτά τα οποία είχαμε πει εμείς το περασμένο διάστημα, έτσι δεν είναι, την περασμένη ημέρα. Ναι, ήταν τα δύο πιο παλιά, απλώς δεν είχαν καταγραφεί πριν, μπήκαν τώρα στον ΕΔΗ και τώρα καταγράφηκαν. Γίνεται αυτό πολλές φορές, μπορεί μετά 2-3 μέρες να καταγραφεί. Για να μην υπάρχει πανικός, ξέρετε τώρα. Ναι. Και εμένα με έχουν πάρει πολύ τηλέφωνο να με ρωτήσουν αυτό το πράγμα. Όχι, είναι τα παλιά κρούσματα, δεν είναι καινούργια κρούσματα. Να πω εδώ τώρα, κάθε μέρα υπάρχουν κάποια δείγματα που παίρνει το νοσοκομείο ή υποπτά που ελέγχονται. Κάθε μέρα γίνεται αυτό, γινόταν από την άνοιξη. Εμπείρετα και τέτοια, δηλαδή. Ναι. Ό,τι εμπείρετο πάει μέσα στο νοσοκομείο, μπει εισαγωγή και υπάρχει υποψία του κορονοϊού, γίνεται έλεγχος. Όχι σε όλα τα εμπείρετα, αλλά όποιο μπει εισαγωγή και υπάρχει υποψία του γιατρού ότι μπορεί να υπάρχει, γίνεται έλεγχος. Να πω εδώ ότι έχουν πάρθει και κάποια δείγματα και από τον τελευταίο κρούσμα που είχαμε στο γάμο. Ναι. Έχουν πάρθει κάποια δείγματα από συγγενείς που παραβρίσκονται εκεί στο γάμο και περιμένουμε κάποια αποτελέσματα και από εκεί. Σήμερα ή αύριο θα βγουν κάποια αποτελέσματα. Οπότε θα έχουμε και από εκεί κάποια αποτελέσματα. Μακάρι να βγουν αρνητικά. Να δούμε. Θα περιμένουμε και από εκεί κάποια αποτελέσματα. Εκεί τελικά τι έγινε? Ήτανε οι συγγενείς, οι φίλοι, οι γνωστοί σε καραντίνα, γιατρέ? Γιατί υπήρχε και μια δήλωση του Δημάρχου, του κυρίου Κουτσάκη, που έλεγε ότι δεν είχαμε κάποια επίσημη ενημέρωση για το τι ακριβώς γίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πολλές φορές με τη λέξη καραντίνα, όπως το εκλαμβάνει ο καθένας, η λέξη καραντίνα, καταρχάς δεν ανέφερθηκα και εγώ πολλές φορές με τη λέξη καραντίνα, δεν εννοούσα καραντίνα του χωριού. Mm-hmm. Με τη λέξη καραντίνα εννοούσαμε και εννοώ. Πολλές φορές είναι καραντίνα, πώς την εκλαμβάνουμε? Λέμε ότι μπαίνουν σε καραντίνα τα άτομα. Ως φυσικό πρόσωπο, ναι. Όταν κάποιος νοσεί ή κι αν δεν νοσεί, αν υπάρχει υποψία ότι μπορεί να νοσεί, μπαίνει σε μια καραντίνα. Δηλαδή τι, σε ένα περιορισμό. Ναι. Μπαίνει σε ένα περιορισμό. Δηλαδή πρέπει να καθίσει 10-14 μέρες στο σπίτι του, να μην βγαίνει έξω, να προσέχει, αν κάνει πυρετό, να πάει να πάρει το δείγμα, το έλεγχο. Με αυτή την έννοια τη καραντίνα. Δεν είπαμε, δεν αναφέρθηκα ποτέ ούτε σε καραντίνα στο χωριό. Σωστά. Ούτε εννοούσα, αντί να πούμε τη λέξη περιορισμό στα σπίτια του κόσμου που ήταν στο γάμο, αναφερθήκαμε στη λέξη καραντίνα. Δηλαδή καραντίνα των ατόμων αυτών που παραβρέθηκαν στο γάμο, ειδικά αυτά τα άτομα που ήταν στο στενό συγγενικό περιβάλλον, που ήταν πιο ύποπτα να νοσήσουν, αυτοί και οι υπόλοιποι καλό είναι να τηρούν τα μέτρα, να μείνουν στο σπίτι κάποιες μέρες, να περιμένουν μήπως εμφανίσουν κάποια συμπτώματα για να μην μεταφερθεί ο ιός σε άλλα άτομα. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια της καραντίνας εννοούσαμε. Μα και γενικά όλοι μας πρέπει να προσέχουμε. Έτσι. Πρέπει να μπαίνουμε σε περιορισμό και να μπαίνουμε σε προσοχή. Αυτά που τα ξέρουμε, να μην τα λέμε πάλι. Mm-hmm. Τα 2 μέτρα απόσταση, 2-3 μέτρα απόσταση από τον καθένα.
φοράμε μάσκες στους χώρους, πλένουμε τα χέρια μας, τα επαναλαμβάνουμε συνέχεια. Ναι, γιατί εντάξει, υπάρχουν τώρα όμως και κάποια θέματα, 2 μέτρα και 2 σταθμά δεν είναι δικιά σας αρμοδιότητα, αλλά όταν τα beach bar είναι ανοιχτά, όταν υπάρχει αύξηση πληρώματος στα καράβια και από την άλλη μη συνοστίζεστε εδώ και εκεί, είναι λίγο... Εντάξει, κύριε, να ακούνε και οι νέοι ότι μη συνοστίζεστε στα μπαρ και ούτω καθεξής, όταν εκεί υπάρχει συνοστισμός. Πώς θα πείσει τους λόγους, έτσι δεν είναι? Ναι, εντάξει, δύσκολα είναι, το καταλαβαίνω. Και να σα πω κάτι, η μεγαλύτερη δυσκολία, εγώ θεωρώ, το έχω πει επανειλημμένα, θα είναι με το άνοιγμα των σχολείων. Εγώ θεωρώ από τα σχολεία θα υπάρξει η έξαρση έντονη και η μεταδοτικότητα. Δηλαδή, από τα σχολεία, αν κολλήσουν τα παιδιά, από εκεί πιο εύκολα θα μεταφερθεί στους γονείς, στους παππούδες, στους γιαγιάδες. Θεωρώ ότι από εκεί θα γίνει η γρήγορη μετάδοση. Γιατί εμείς οι μεγάλοι, αν τηρούμε τα μέτρα και λαμβάνουμε μέτρα, μπορεί να μην υπάρξει εξάπλωση του ιού. Πρέπει, εδώ μετράει πολύ η ατομική ευθύνη του καθενός, αυτό που λέμε επανειλημμένα. Αν ο καθένας μας φέρεται σωστά, δηλαδή δεν πλησιάζουμε τον άλλο στα 2-3 μέτρα, μιλάμε από απόσταση. Φορούμε μάσκες σε κλειστούς χώρους, απλώνουμε τα χέρια μας, φυσικό αερισμό, ανοιχτούμε παράθυρα, πόρτες σε κλειστούς χώρους. Αν τηρούμε τα μέτρα και προσέχουμε, δεν θα είχαμε για την εξάπλωση. Το είχα πει επανειλημμένα. Και αν εξαπλωθεί και ανεβεί ο ιός, τότε θα έχουμε περισσότερα μέτρα. Όπως και αρχίζουν παίρνουν μέτρα. Βλέπετε, ο γάμος ήταν 350 άτομα και παραπάνω και γάμοι τα βαφτίσεις κτλ. Καταβήκαμε στα 100 άτομα. Εάν λαμβάναμε όλοι μας μέτρα και δεν αφήναμε τα κρούσματα να ανεβούν, θα ήμασταν καλά. Είναι θέμα ατομικής ευθύνης πλέον. Αν δεν προσέχουμε, έχουμε πρόβλημα. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, γιατρέ. Ευχαριστώ εγώ, κύριε Κώτα. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Κρατούμε και αυτό που είπε ο γιατρός όσον αφορά τα σχολεία, στην επιστροφή των σχολείων, τι θα κάνουν εκεί οι μαθητές, και θα δούμε και τι μέτρα πρέπει να πάρθουν αυτό το διάστημα, γιατί έχει μείνει ένας μήνας και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και τις αρμόδιες αρχές αλλά και το Υπουργείο όσον αφορά την παρουσίαση μέτρων για να μην υπάρχει αυτό το ζήτημα μέσα στις σχολικές μονάδες.